Η κίνηση, όπως τα είπατε και εσείς, δεν είναι η αναμενόμενη που περιμέναμε. Από το Σαββατοκύριακο αυτό που μας πέρασε δείχνει να ανεβαίνει και πιστεύουμε ότι από εδώ και πέρα θα γεμίσουν και τα καταλήματα αλλά και τα καταστήματα της εστίασης. Σε σχέση με πέρυσι, πώς διαμορφώνεται το ίδιο χρονικό διάστημα? Σε σχέση με πέρυσι, ο Ιούνιος είναι κάτω σίγουρα. Δεν ήταν καλός ο Ιούνιος, όπως και ο Μάιος. Υπήρχαν διαστήματα δηλαδή τα οποία είχαμε και κακοκαιρία, αλλά και οι εκλογές επίσης ήταν ανασταλτικός παράγοντας και τα καταστήματα δεν δούλεψαν αρκετά. Η Καλαμάτα πού βασίζεται περισσότερο, στον εγχώριο τουρισμό ή στον εισαγόμενο? Οι επισκέπτες κυρίως από πού είναι? Η Καλαμάτα παραδοσιακά έχει πολλούς εγχώριους τουρίστες, αλλά τα τελευταία χρόνια με το αεροδρόμιο είχε αρκετό κόσμο από την Ευρώπη και αρκετούς Ελληνοαμερικάνους, Ελληνοαυστραλούς, κόσμο δηλαδή που έρχεται για να επισκεφτεί την πατρίδα του και πάλι. Αλλά παραδοσιακά στηρίζεται στον εγχώριο τουρισμό. Η κατάσταση του αεροδρομίου ποια είναι και γενικότερα των υποδομών? Βοηθούν ή όχι στην τουριστική ανάπτυξη? Εννοείται, το αεροδρόμιο είναι η κεντρική πύλη εισόδου κάθε επισκέπτη που θα έρθει στην Πελοπόννησο και δυστυχώς το αεροδρόμιο μας είναι σε πολύ κακή κατάσταση και θα πρέπει να ανακαινιστεί και να αναβαθμιστεί σύντομα. Είναι ένα αίτημα το οποίο έχει όλος ο κλάδος του τουρισμού. Δυστυχώς ακόμα δεν έχει γίνει κάτι και πραγματικά μας θλίβει αυτή η κατάσταση. Όσο καθυστερεί, νομίζω πλήττει όλη την περιοχή μας. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει προκειμένου να ενισχυθεί ο τουρισμός? Χρειάζεται στρατηγικός σχεδιασμός και χρειάζεται εκμετάλλευση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και ιδιαίτερα τις περιόδους που δεν είναι περιόδους με κίνηση, όπως είναι ο Αύγουστος ή ο Ιούλιος, οι μήνες δηλαδή καλοκαιρινοί. Η Πελοπόννησος είναι μια περιοχή που προσφέρεται για εναλλακτικές μορφές τουρισμού και δεν έχει εκμεταλλευτεί όσο πρέπει τις δυνατότητες τις οποίες έχει. Οι τιμές σε τι επίπεδα κυμαίνονται? Οι τιμές στον κλάδο της εστίασης είναι χαμηλές. Είναι χαμηλές με τα δεδομένα τα οποία έχουμε να πορευτούμε. Οι πρώτες ύλες έχουν ακριβήνει όλες, το λειτουργικό κόστος έχει διπλασιαστεί, το ενεργειακό κόστος έχει διπλασιαστεί. Τα καταστήματα εστίασης όμως έχουν συγκρατήσει τις τιμές τους και νομίζω ότι αν πάμε συγκριτικά με άλλες περιοχές της Ευρώπης, αντίστοιχα τουριστικές όπως είναι η δική μας, εμείς είμαστε αρκετά φτηνοί, αρκετά προσιτοί για τους ξένους. Η Καλαμάτα έχει πολλά πλεονεκτήματα σαν πόλη. Είναι παραλιακή πόλη και ταυτόχρονα μπορεί να συνδυάσει και βουνό. Σε μισή ώρα είσαι από την παραλία στην κορυφή του Ταϊγέτου. Έχει ένα παραλιακό μέτωπο γύρω στα 3,5 χιλιόμετρα εντός της πόλης και ένα γενικότερο παραλιακό μέτωπο μεγάλης ακτογραμμής πολλών χιλιόμετρων με πολλές δυνατότητες είδος παραλίας από Άμμο, Βότσαλο, Χαλίκι, οτιδήποτε. Έχει φυσικά ιστορικά στοιχεία τα οποία μπορείς να επισκεφτείς, έχει πολιτιστική κληρονομιά, έχει ιστορική κληρονομιά το κλεισάκι των Αγίων Αποστόλων, από εδώ ξεκίνησε η Επανάσταση, έχουμε την αρχαιότερη, την μεγαλύτερη ελιά καλαμών που είναι σημείο αναφοράς για την μεσογειακή διατροφή. Πολλά πράγματα είναι αυτά που μπορεί να δει κάποιος στην Καλαμάτα και μπορεί να συνδυάσει διακοπές και πολιτιστική παράδοση. Σε επίπεδο Πελοποννήσου? Η Πελοποννήσος δεν έχει πάρει την προβολή που της αρκεί, αλλά οι δυνατότητες της Πελοποννήσου είναι τεράστιες. Όλη η μεγάλη Ελλάδα βρίσκεται στην Πελοπόννησο. Εκτός την Ακρόπολη και τους Δελφούς, όλα τα υπόλοιπα αρχαία μνημεία που είναι η αρχαία ιστορία της χώρας μας βρίσκεται στην Πελοπόννησο και δυστυχώς αυτό δεν το έχουμε αναδείξει. Επίσης η Πελοπόννησος διαθέτει έναν πρωτογενή πλούτο τεράστιο, με ίσως
τη μεγαλύτερη παραγωγική περιοχή σε κρασιά που είναι η Νεμαία, η οποία αυτή τη στιγμή δεν την προβάλλουμε όσο θα έπρεπε. Έχει πραγματικά τεράστιες δυνατότητες. Η ακτογραμμή που έχει η Πελοπόννησος είναι η μεγαλύτερη ακτογραμμή, μεγαλύτερη και από αρκετά νησιά που έχει ήδη η χώρα μας. Είναι, συνδυάζει νησί και χερσαία ζώνη. Τι άλλο να σας πω, η Πελοπόννησος για μένα είναι, θεωρώ, το φιλέτο της Μεσογείου, όχι της Ελλάδος μόνο. Το καθεστώς που πρέπει να επιχειρήσουμε δυστυχώς δεν είναι φιλικό προς τις επιχειρήσεις. Είμαστε σε μια εποχή, μεταβατική εποχή, που όλες οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να ψηφιοποιηθούν. Αυτή η βίαιη ψηφιοποίηση που έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια, ναι μεν πρέπει να γίνει και σίγουρα θα βοηθήσει στο μέλλον, αλλά το διάστημα που αυτή πραγματοποιείται και αυτό που βιώνουμε εμείς αυτή τη στιγμή δημιουργεί προβλήματα για τις επιχειρήσεις μας. Γιατί δεν είμαστε έτοιμοι και δεν είμαστε και εκπαιδευμένοι για να λειτουργήσουμε σε αυτό το σύστημα. Και όσον αφορά και άλλο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και είναι η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο βιώνουμε τα τελευταία 2 χρόνια. Ένα πρόβλημα που θα βιώσουμε και του χρόνου. Είναι ένα πρόβλημα που ήρθε και θα πρέπει με αυτό να λειτουργήσουμε. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια, από το 25 και μετά, όπως έχω ξαναπεί, τα πράγματα θα βελτιωθούν και θα μπούμε στη νέα πραγματικότητα, όπου και το προσωπικό πλέον θα έχει εγκληματιστεί στα νέα δεδομένα, αλλά και οι επιχειρηματίες θα έχουν εγκληματιστεί στα νέα θέλω των εργαζομένων, των νέων εργαζομένων.